υπό τη τραγωδία με το καλημέρα του Ιούλη. Νέο διπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Τόνιμα της ζωής για την 11χρονη Χριστίνα Κιουλμπακίδου και την συνομιλική της Βαρβάρα Κοκορίδου κόπηκε νωρίς, αφού άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. 40χρονη οδηγός, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα να φύγει από την πορεία του, να χτυπήσει δεξιά στο προστατευτικό κυκλίδωμα και εν συνεχεία να συρθεί 50 με 60 μέτρα, να αναποδογυριστεί και να ακινητοποιηθεί. Προφανώς δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας. Το ένα εκτινάχθηκε, φαίνεται, και καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητο. Και το άλλον, δυστυχώς. Ούτως έλεος. Ήρθα με αγωνία στην ώρα μου προσπαθώντας να φτάσω, γιατί ήταν ακινητοποιημένα όλα στην Αττική Οδό. Και εκεί λοιπόν είδα για άλλη μια φορά τους συμπολίτες να πηγαίνουν από τη λέα της Αττικής Οδού. Αυτό δεν γίνεται. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης της Αττικής. Ναι. Άθλια υποκείμενα, κατά τη γνώμη μου, που δεν έχουν κανένα σεβασμό, ούτε ξέρουν ποια είναι η έννοια αυτής της λωρίδας, όπου κάποιον οποιοδήποτε νοσοκομιακό, δηλαδή ήδη κατά την όπου μας σχεδόν ακινητοποιημένοι, γίνανε κανένα δύο στούκες. Έτσι δηλαδή, εύκολα θα μπορούσε να έχει χτυπήσει κάποιος. Αυτή είναι η ασυνειδησία που υπάρχει. Γι' αυτό λέμε κατά καιρούς ότι για να μπορέσει ο κόσμος σιγά σιγά να αφυπνιστεί, πρέπει αυτό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να υπάρχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Και βλέπω, με αφορμή ήθελα λίγο να πω την ευαισθητοποίηση. Άκουσα χθες για τα 11χρονα στην Κύπρο. Mm-hmm. Πριν από ένα μήνα υπήρχαν δύο άλλα 11χρονα. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, αυτά μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκαν. Και ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Την αγωνία την καταλαβαίνεις με μια απαγωγή. Πριν από ένα μήνα, δύο 11χρονα σκοτώθηκαν γιατί ήταν σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Με είχαν πάρει κιόλας από την Κύπρο και ήθελαν να κάνουμε κάτι. Και πράγματι, θα κατέβω την άλλη εβδομάδα στην Κύπρο για να κάνουμε μια ημερίδα. Πεταχτήκαν τα δύο παιδιά έξω γιατί δεν φόρησαν ζώνη, λέω τώρα. Και επίσης, να έχετε κατανοήσει, οι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους ελεύθερα μέσα στο αυτοκίνητο, είναι πιθανόν σε διαδικασία κακοποίησης ή θανάτωσης, έτσι. Κυρία Βέρη, τελειώνουμε. Εμείς σας έχουμε εδώ πέρα φίλο και συνεργάτη, γιατί δίνετε σωστά μηνύματα. Δώστε και ένα τίτλο για το οικονομικό κόστος, γιατί κάποιος μπορεί όλα αυτά που λέμε να μην τους αγγίζουν και συναισθηματικά. Και επειδή είμαστε στις εποχές των μνημονίων, δώστε μας ένα τίτλο, το κόστος, έτσι να το ακούσουμε. Το μέσο κόστος σε 20 χρόνια, γιατί το αποτυπώνεις κατά μέσο όρο, mm-hmm. δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από 12 δισεκατομμύρια πόσα? Ευρώ. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι κάθε μέρα 33 εκατομμύρια. Σας έχω ετοιμάσει μια λίστα, ένα καταλογάκι που θα το δείτε. Και θα το κάνουμε σε συντάξεις, σε μισθούς. Είναι ισοδύναμα αντισταθμιστικά. Αυτό δεν καταλαβαίνουν από το ένα, καταλαβαίνουν από το άλλο. Ισοδύναμα αντισταθμιστικά. Να δούμε τι πλεόνασμα θα είχαμε. Στα κοινωνικά ταμεία, δηλαδή να μπει και ένα φράγκο στην υγεία, την παιδεία κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.